βρέθηκα εδώ διότι ενδιαφέρομαι για το νησί, κατάγομαι από το νησί, είναι εδώ τα δύο μου αδέρφια, δραστηριοποιούνται και εγώ θέλω στο μέλλον να δραστηριοποιηθώ, γιατί έχω μια αλφα περιουσία εδώ και όπου εδώ γεννήθηκα και θέλω να έρθω να ζήσω εδώ. Τώρα, για όλα μου τα γεράματα, για ένα τμήμα, αλλά θέλω να έρθω λοιπόν και δεν θέλω να γίνω μέρος του προβλήματος ούτε της Άννας, ούτε του Προέδρου, ούτε του Δημάρχου. Ήρθα να πω αυτή την εμπειρία μου σαν, και σαν Δημοτικός Σύμβουλος και σαν Αστυνομικός Διευθυντής, τέος Αστυνομικός Διευθυντής, ο οποίος είχα διαχειριστεί από το 1990 μέχρι και το 2012 τους, όλο θέμα που λέγεται μετανάστευση. Και τα τελευταία 5 χρόνια ήμουν ως αστυνομικός διευθυντής που ήμουν σε μια θέση που άκουγα πάρα πολλά και μπορούσα να κάνω περισσότερα από ότι σε μια άλλη μικρή θέση που ήμουν τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα του χώρου, για πείτε μας, πώς το αντιμετωπίσατε? Το θέμα του χώρου ήταν ότι εξ αρχής βλέπαμε ότι υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει κάπου αυτοί οι άνθρωποι να πάνε για να μπορέσουν να μην φαίνονται στους δρόμους και να έχουν ένα κατάλημα τις πρώτες 1-2 μέρες που θα είναι εκεί. Μιλάμε για πέρσι τον Απρίλιο, πότε? Αυτό ξεκίνησε για ο χώρος, να πω ότι επειδή συνεχιζόταν το πρόβλημα, ψάχναμε χώρο το Μάιο-Ιούνιο, αλλά ναι, πιο έντονα έγινε τον Οκτώβριο και μετά. Τον Οκτώβριο και μετά, μόλις έμπαινε ο χειμώνας, λέμε ότι πρέπει να βρούμε κάποιο χώρο για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν με τα αγωρία, ασφάλεια και όλα αυτά τα... Το καλοκαίρι που έμεναν δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Το καλοκαίρι, όπως ήδη προείπα, μέσα στο δημοτικό κήπο βάλανε γύρω στις 80-100 σκηνές και μπορούσε να φιλοξενήσει γύρω στους 1000 με 1200. Με πρωτοβουλία δηλαδή του Δήμου, έτσι, του Δημοτικού Συμβουλίου, εσάς. Το Δήμο εκεί έδειξε το χώρο, αλλά επειδή δημιουργούσε πρόβλημα στους κατοίκους, στη λειτουργία του νησιού, αυτή η εικόνα δεν ήταν. Παρότι δεν είσαστε τουριστικό νησί, όπως είπατε, ναι, έχετε τουρισμό, το 10% ασχολείται με τον τουρισμό. Οι τουρίστες είναι και άνθρωποι, και οι χιώτες, δεν είναι άνθρωποι. Ναι, ναι. Δεν έχουν κρίση, δεν έχουν συνέστημα, δεν έχουν. Και επειδή αυτό το όλο σκηνικό δεν ήταν όμορφο, έφυγαν, μαζέψαν τις σκηνές και τις πήγαν σε κάποιο τυφλό σημείο του νησιού, στο κάστρο, όπου από εκεί γινόταν η διαχείριση από την αστυνομία σε ένα άλλο χώρο παραδίπλα και μετά την ημέρα, μετά από 1-2 μέρες που ήταν στο νησί. Συγγνώμη, το κάστρο είναι αρχαιολογικός χώρος σε λειτουργία? Έξω από το κάστρο. Μάλιστα. Έξω από το κάστρο. Σε μια περιοχή. Σε μια λάνα δηλαδή που μπορούσε να φιλοξενήσει αρκετές σκηνές. Και στη συνέχεια τους δίναν το χαρτί αυτό το διαβατήριο, το εισιτήριο το, για να φύγουν και να πάνε σε άλλα κράτη της ΕΟΚ, 2-3-5 ώρες πριν φύγει το καράβι. Εκεί δημιουργούσαν κάποια προβλήματα, τους δίναν το χαρτί, στη συνέχεια πηγαίναν, κόβαν τα εισιτήρια, βρίσκαν κάποιους ομοεθνείς τους από το ίδιο χωριό, μπορεί, από την ίδια πόλη, ακυρώναν τα εισιτήρια, έγιναν ένα μπάκαλο. Λοιπόν, όλα αυτά είχαν εντοπιστεί από τους αυτοί που διαχειριζόταν το θέμα και το δίναν τελευταία στιγμή αυτό το έγγραφο για να μπορέσουν να αφήσουν χρόνο, μικρό χρόνο αντίδρασης να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί ήταν πρόβλημα. Άρα το λύσατε και αυτό. Και αυτό το λύθηκε έτσι, διότι τι κανέναν άλλοι λέγανε ότι πουλάγανε ακριβά τα εισιτήρια, το ένα το άλλο, πήγαινε ο άλλος, έκοβε το εισιτήριο και έπρεπε να φύγει από το νησί. Διότι αν έμενε εκεί θα δημιουργούνται κάποια προβλήματα άλλα τα οποία όταν διαχειριστείς το θέμα θα τα εντοπίσεις και θα τα δεις και πρέπει να τα αναλύσεις. Για πείτε μας για το χώρο που καταλήξατε τελικά. Και τελικά καταλήξαμε σε ένα χώρο, σε ένα παλιό εργοστάσιο, το ονομάζουμε Vial Στοιχείο, το οποίο είναι γύρω στα 6.000 στεγασμένος χώρος, 6.000 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο το μισό θα το χρησιμοποιηθεί σαν σπότ και έχουν ξεκινήσει εργασία και το άλλο μισό για ανάγκες στο Δήμο. Το χώρο τον έδωσε ο Δήμος? Αυτό το ακίνητο το αγόρασε ο Δήμος και το παραχώρησε στο αρμόδιο Υπουργείο. Το Νίκες. Ναι, το αγόρασε και το παραχώρησε. Στο αρμόδιο Υπουργείο. Το αγόρασε 700. Το αγόρασε. Όχι. Λίγη αγόρασε. Όχι. Βοήθησε
διότι οι χρήματα εκεί ήταν η διαφορά της αντιπολίτευσης με το Δήμαρχο, ότι αν αγοράσω το Δήμαρχο, πού θα βρούμε τα χρήματα, αν πάρουμε δάνειο, αυτά υπήρχε μια κρίνια. Αλλά όταν ήρθαν τα πρώτα 250 χιλιάρικα, λέμε θα τα πάρουμε, δεν θα κάνουμε καμία δραστηριότητα, θα τα δώσουμε ως προκαταβολή να πάρουμε το κτίριο. Και θα το φτιάξει, θα μεριμνήσει το αρμόδιο βολείο να το φτιάξει και να το χρησιμοποιήσει για 5 χρόνια. Και μετά από 5 χρόνια η άλλη δημοσιογραφία που θα έρθει, αν κρίνει ότι δεν πρέπει να το συνεχίσει, δεν θα το συνεχίσει. Θα σπάσει τη σύμβαση. Αυτό ήταν. Λοιπόν, η σύμβαση μέσα έλεγε για κάποιες πόσες ώρες. Τώρα, με ρώτησε εδώ τα αντισταθμιστικά, ήταν ότι έχουν αρχίσει γύρω στα 40 άτομα να δραστηριοποιούνται εκεί, από νοσηλευτές, από διαρμηνείς, από security, γιατί όπως είχατε περιφράξει αυτό το χώρο εκεί στο κάστρο, χρειαζόταν κάποιοι να περιφρονήσουν να μην βγουν έξω, αλλά να μην μπουν άλλοι μέσα στο χώρο αυτό. Και έπρεπε να υπάρχουν οι security, οπότε από την πρώτη στιγμή βρήκαν μια 40 άτομα. Και θα ξεκινήσει μετά ο μάγειρας, θα ξεκινήσουν τα εστιατόρια όλα αυτά όταν λειτουργήσει. Αυτό που πήραμε απόφαση, ότι όπου πάει και εγκατασταθεί το hotspot, το πρώτο λόγο θα τον έχει η αρμόδια κοινότητα, από εκεί θα πάρουν τις πρώτες ύλες, δεν πάρουν και ακριβά. Δεν πάρουν, δηλαδή να πει ότι βρήκα εγώ ένα κουτί. Αυτό είναι μεγάλο, δηλαδή δεν λέμε για καπέλο, απλώς πουλάω εγώ 200 ευρώ αυτό το αντικείμενο, 180 το βρίσκω αλλού, θα το πάρω 200, γιατί το ίδιο θα το πάρει και ο άλλος, ο χωριανός, πάλι θα την ίδια τιμή. Λοιπόν, και από εκεί θα όλα τα εργατικά χέρια που θα χρειαστούν θα έχει προτεραιότητα το χωριό, το οποίο έχει πάθει την επιβάρηση, να έχει και τα στατιστικό, Και βάλαμε και ένα άλλο F, όπως ενόψει, γιατί αυτή η λέξη παράλληλο πρόγραμμα είναι της μόδας. Εκεί το βάλαμε ότι στη σύμβαση μέσα, εφόσον διασταλευτεί η κοινωνική τάξη, η οικονομική κατάσταση του νησιού, θα πρέπει άμεσα να έρθουν φορολογικά και οικονομικά μέτρα. Που αυτά εξυπακούνται, θα είναι η φορολογία πολύ χαμηλή μέχρι και στο 0, αν η ζημία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και τα οικονομικά, όπως ξέρουμε όλοι, τα άτοκα δάνεια, αυτά, οι επιχειρήσεις να μην πλήσουν και πάει λέγοντας. Είναι πολύ σοβαρά αυτό. Μα και μια άλλη πρόταση που είχα κάνει εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή είχα την ευαισθησία της ΠΟΜ, είχα πει, και το λέω και τώρα εδώ, να υπάρχει μια επικοινωνία αυτών των 5 νησιών, Σάμο, Χίο, Μητυλίνη, Λέρο και ΠΟΜ, γιατί εμείς μπορεί να έχουμε μια προτεραιότητα εκεί. Εσείς να ξεκινάτε τώρα. Αλλά το πρόβλημα είναι το ίδιο. Και ο στόχος είναι ο ίδιος. Να το περιορίσουμε, να το ελέγξουμε, να το διαχειριστούμε. Και εκεί πρέπει να υπάρχει, πρέπει ο Δήμος να έχει θέση και να μπει ένα άτομο το οποίο είναι κοινής αποδοχής, ένα, δύο, τρεις, πόσα χρειαστούν, για να παίρνουν αποφάσεις και για να μπορούν να αλληλογραφούν με ανθρώπους οι οποίοι. Γιατί η κεντρική εξουσία μπορεί να μην του ενδιαφέρει, γιατί δεν ξέρει το πρόβλημα, δεν το ξέρει. Το τι τραβάει εδώ ο νησιώτης, δεν το ξέρει. Τα αποφόρα, να του πεις ότι είναι 10, 11, 12 αποφόρα, σε κοιτάει περίεργα. Οπότε, εμάς μας πονάει και εμείς πρέπει να είμαστε μέσα στο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Και να έχουν αυτές οι ομάδες, να έχουν, δηλαδή, πρέπει να φτιαχτεί ο νόμος, να βελτιωθεί ο νόμος, ότι να δώσει αρμοδιότητες, αυτή την άποψή μου. Στην τοπική, διότι εμάς μας καίει και εμείς πρέπει να το κυνηγήσουμε και να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Διότι το να καίγεται ένα σπίτι στην Λιβαδιά δεν τον ενδιαφέρει, αν κάνει, εντάξει, ας στείλουμε εμείς να το λύσουμε. Όταν όμως είσαι εκεί, θα ζητήσεις περισσότερο και θα στείλεις αυτό που θες να πεις, το έτοιμά σου, τη διαμαρτυρία σου, εσύ. Θα περιμένεις να έρθει ο κάθε υπουργός, ο κάθε ένας να το δει, θα το σκεφτώ, θα το κάνω και θα πάω στην Αθήνα και θα ξεχάσει κανένα έγγραφο.
εκεί που πρέπει να το κάνει. Από εδώ να υπάρχει δηλαδή αυτή η ομάδα να έχει αποφασιστικό ρόλο και να μπορεί να, και αν γίνουν συνολικά, δηλαδή να ελέγχει και τον τρόπο λειτουργίας. Ναι, δικτύωση των δικτύων. Και να υπάρχει άμεση επικοινωνία των νησιών. Να καθίσουν να κάνουν ένα πρωτόκολλο συνεργασίας εκεί και να πούμε ότι αυτό θα τηρούμε. Και καθημερινά να υπάρχουν αυτοί οι επικεφαλείς να μιλάνε μεταξύ τους, διότι εκεί είναι το μυστικό όλο. Άνω. Εκεί είναι το μυστικό. Το πόσα άτομα θα έρθουν, το πόσο καιρό θα μείνουν, το πόσο θα το διαχειριστούν. Διότι η άλλη μια διαπίστωση που είχαμε εκεί, αυτοί οι περισσότεροι πρόσφυγες, μετανάστες, το πώς έλεγα, έχουν στο GPS και πανάκριβα κινητά το όνομα, το στίγμα του επικεφαλής της ΜΚΟ. Μπαίνουν, έρχονται, βάζουν τα στενά μπαμπούτσια και πάνε, έτσι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το δούμε, να μην το περάσουμε έτσι. Και γιατί έρχονται στοιχείο, γιατί πάνε στη Μυτιλήνη. Υπάρχει συγκεκριμένη Μυτιλήνη. Ναι, υπάρχουν κάποιοι δύο, τρεις. Κάνει αυτή τη... Ναι, ναι. Ήταν ο άλλος, μέχρι το έχει καταγραφεί, ότι έστειλε το στίγμα του και έρχονται. Και εγώ πιστεύω ότι για να έρθει στιγμό ο μετανάστης, έχει σχέση, τον εξυπηρετεί κάποιος, τον έφερε εδώ και τον πέρασε εδώ. Η τιμή, η απόσταση, η διαφήμιση, δεν ξέρω. Γιατί έρχονται σε αυτά τα νησιά. Γιατί πάνε όλοι σε ένα νησί. Μια ερώτηση ήταν. Να πάνε όλοι σε ένα νησί και να περιμένουν. Γιατί υπάρχουν, από ό,τι ξέρω, δηλαδή έχουμε πληροφορίες, ότι υπάρχουν τιμές και αγωγικές. Και ένα θέμα που το έψαξα το θες, εάν οδηγεί μεταφορέας, είναι πιο ακριβή τιμή παρά όταν μπει ο ίδιος ο λαθομετανάστης, μετανάστης να μην καταστούμε και πιάσει τη μηχανή. Εννοείται, είδες. Οπότε εκεί γίνεται ένα παζά. Όσο κατεβαίνουν, έχω την εντύπωση ότι όσο κατεβαίνουν από πάνω προς τα κάτω. Γιάννη, εντάξει.